Μία ανάσα πριν το άνοιγμα των πανεπιστημίων φαίνεται να μην έχει ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο ώστε οι φοιτητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον. Η κυβέρνηση, η Βρετανία και οι διοικήσεις εντείνουν την κατάσταση αυτή, κάνοντας συστάσεις μόνο για τη χρήση της μάσκας και ενημερώνοντας τους φοιτητές τελευταία στιγμή για το πώς πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα στη σχολή μου, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η πρακτική άσκηση του τετάρτου έτους, η οποία αποτελεί και το κομβικότερο σημείο των σπουδών μας. Σε καμία περίπτωση, η διαζώσης πρακτική άσκηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία εργασία ή ένα ηλεκτρονικό μάθημα. Κάτι τέτοιο θα είχε εξάλλου σοβαρό αντίκτυπο και στην αυριανή εκπαιδευτική μας δραστηριότητα, μιας που ο ρόλος του δασκάλου είναι ένας ρόλος γεμάτος ευθύνες απέναντι στους μαθητές του. Ειδικά στις ηλικίες στις οποίες εμείς απευθυνόμαστε, οι μαθητές επηρεάζονται και εμπνέονται πολύ από το δάσκαλο, ο οποίος πρέπει να έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις. Γνώσεις τις οποίες όλο και αφαιρούν από το βασικό κύκλο σπουδών μας, μεταφέροντάς τες σε ακριβά μεταπτυχιακά ή σεμινάρια. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό άλλωστε από τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε το προσοντολόγιο μετατρέποντας τους δασκάλους όλης της χώρας σε κυνηγούς κάθε είδους προσόντων. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, διεκδικούμε να μην χαθεί καμία άλλη ώρα πρακτικής άσκησης από τη στιγμή που τα σχολεία είναι ανοιχτά και απαιτούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί να είναι ασφαλείς. Στηρίζουμε τους χιλιάδες μαθητές που αυτές τις μέρες είναι στους δρόμους, διεκδικώντας τα αυτονόητα, να είναι ασφαλείς αυτοί και οι οικογένειές τους. Είναι αδιανόητο το γεγονός πως ενώ σήμερα έχουμε όλες τις δυνατότητες να γίνονται κανονικά τα μαθήματά μας, η υποχρηματοδότηση που εδώ και χρόνια μαστίζει τα πανεπιστήμια, μας αφήνει σαν μόνη διέξοδο την τηλεκπαίδευση. Το τμήμα μας μέχρι πέρυσι αποτελούνταν από 2.400 φοιτητές, ενώ τα μέλη ΔΕΠ ήταν μόλις 27. Το κτηριακό αποτελεί επίσης βασικό ζήτημα, αφού παρά το γεγονός πως σαν κτίριο ο πύργος του παιδαγωγικού είναι πραγματικά σύγχρονο, έχει μείνει ατελές εδώ και πολλά χρόνια, καθώς τα αρχικά σχέδια περιελάμβαναν και τη δημιουργία δύο ακόμη μεγάλων αμφιθεάτρων. Η έλλειψη καθηγητών και υποδομών λοιπόν οδηγεί στο να μπαίνει πλαφόν στα επιλεγόμενα μαθήματα και έτσι οι φοιτητές να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας για το ποιος θα προλάβει να κάνει μία δήλωση. Τώρα είναι η ώρα φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς να βγουν στους δρόμους και να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά τους. Απαιτούμε κανονική πρακτική με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, πρόσληψη καθηγητικού προσωπικού και μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για κάθε σχολή, να σπάσουν τα τμήματα σε μικρότερα και να πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις και τα εργαστήρια διαζώσης, κανένα πλαφόν στα επιλεγόμενα μαθήματα.